Ποια είναι τα πιο τρομερά και τρομακτικά χριστουγεννιάτικα τέρατα? Τα Χριστούγεννα είναι μια εποχή που αγαπούν οι περισσότεροι άνθρωποι και ειδικότερα τα παιδιά, αφού τα πάντα στολίζονται και όλοι περιμένουμε να γιορτάσουμε με τους αγαπημένους μας ανθρώπους την έλευση του νέου έτους. Και το ερώτημα εδώ είναι το εξής: μπορούν μέσα σε μια τόσο γιορτινή ατμόσφαιρα να κρύβονται τρομακτικοί μύθοι και σκοτεινά πλάσματα? Η απάντηση είναι ναι, και σε αυτό το κρυπ θα δούμε 5 τρομερά χριστουγεννιάτικα τέρατα που υπάρχουν στους μύθους της μεγαλύτερης γιορτής της ανθρωπότητας. Μία από τις πιο τρομακτικές φιγούρες που συνδέεται με τα Χριστούγεννα και προέρχεται από το 17ο αιώνα και την παγωμένη Ισλανδία είναι η Γκρίλα. Η φρικιαστική αυτή γυναίκα πεινάει διαρκώς και καταδιώκει παιδιά έτσι ώστε να τα φάει. Σύμφωνα με τον τρομερό χριστουγεννιάτικο Ισλανδικό μύθο, η Γκρίλα απαγάγει τα άτακτα παιδιά, τα βάζει στο σακί της και όταν γυρίζει στη σπηλιά της τα βράζει ζωντανά. Η Γκρίλα είχε δύο σύζυγους, τον Γκουστούρ και τον Μπόλι, ενώ ο τρίτος σύζυγός της, ο Λεπαλούντι, θεωρείται ο πατέρας των 13 Γιούλ Λάντζ, που είναι επίσης σκοτεινά πλάσματα των Χριστουγέννων που θα αναλύσουμε σε επόμενο βίντεο. Τη μάγισσα Γκρίλα συντροφεύει ένα διαβολικό μαύρο κατοικίδιο που ονομάζεται Γιούλ Τάιντ Κατ, μια σκοτεινή μαύρη γάτα που γίνεται μάρτυρας όλων των φρικιαστικών πραγμάτων που πραγματοποιεί η μυθική Γκρίλα στα άτακτα παιδιά των Χριστουγέννων. Η Μπεφάνα αποκαλύπτεται στον ιταλικό μύθο μιας γριάς μάγισσας, η οποία όμως έχει και τη θετική αλλά και τη σκοτεινή πλευρά της. Σύμφωνα με μια ιταλική χριστουγεννιάτικη παράδοση που έχει τις ρίζες της στο 13ο αιώνα, η μάγισσα La Befana, ένα όνομα που προέρχεται από τη λέξη Θεοφάνεια, εμφανίζεται για να επανορθώσει ένα τεράστιο λάθος της. Αφού οι τρεις μάγοι στην αναζήτησή τους για το μικρό Ιησού ρώτησαν τη La Befana αν μπορούσε να τους βοηθήσει. Εκείνη αρχικά αρνήθηκε, όμως στη συνέχεια το μετάνιωσε και έψαξε να βρει τους τρεις μάγους και τον μικρό Ιησού, χωρίς όμως να τα καταφέρει. Από τότε, κάθε χρόνο στις 5 Ιανουαρίου, πετάει με τη σκούπα της και μοιράζει δώρα σε όλα τα παιδιά, ελπίζοντας ότι κάποιο από αυτά είναι ο Χριστός, ενώ γεμίζει τις κάλτσες των καλών παιδιών με δώρα, γλυκά ή φρούτα και τις κάλτσες των κακών παιδιών με κάρβουνα, κρεμμύδια και σκόρδο. Από την άλλη, ο σκοτεινός της μύθος αναφέρει πως ο νεογέννητος γιος της Μπεφάνα είχε πεθάνει και γι' αυτό το λόγο πίστευε μέσα στην παράνοιά της πως ο Ιησούς ήταν το χαμένο παιδί της. Έτσι τη συγκεκριμένη ημερομηνία εισχωρεί στα σπίτια αναζητώντας το χαμένο γιο της και αφήνει δώρα για να το δελεάσει. Ο μύθος της μάγισσας Μπεφάνα αναφέρει επίσης πως όποιος την αντικρίσει στα μάτια κατά τη διάρκεια της επίσκεψής της θα πεθάνει. Το επόμενο πλάσμα, δεν ξέρω ακριβώς πως προφέρεται, αλλά εγώ θα το λέω Marie Lloyd, είναι ένα άλογο ζόμπι που περιπλανιέται στον κόσμο των ζωντανών κατά τη διάρκεια των Χριστουγέννων για να τους υπενθυμίζει το λόγο της ύπαρξής τους. Το άλογο ζόμπι του Ιρλανδικού χριστουγεννιάτικου θρύλου συμβολίζει την επιστροφή από τον κάτω κόσμο και την προσμονή του νέου έτους. Την παραμονή της πρωτοχρονιάς είναι παράδοση στην Ουαλία να φτιάχνουν ένα άλογο μαριονέτα που έχει σκελετό για κεφάλι και είναι καλυμμένο με ένα άσπρο πανί. Έτσι το πλήθος μαζί με το ομοίωμα της Μάρι Λόιντ πηγαίνουν από πόρτα σε πόρτα και τραγουδάνε ένα τραγούδι ζητώντας τους κατοίκους να τους αφήσουν να μπουν μες στο σπίτι. Σύμφωνα με τους Κέλτες, το άλογο είναι ένα σύμβολο δύναμης και γονιμότητας. Σύμφωνα με το θρύλο του αλόγου ζόμπι, για να μείνει έξω από το σπίτι, τότε οι ένικοι θα πρέπει να νικήσουν σε ένα παιχνίδι με ερωτήσεις ευστροφίας. Ενώ συνήθως, το άλογο ζόμπι προσκαλείται μες στο σπίτι γιατί θεωρείται πως φέρνει καλή τύχη και διώχνει τα υπόλοιπα κακά πνεύματα. Η τρομερή Φράου Πέρστα είναι μια μορφή βγαλμένη από τη γερμανική μυθολογία και αρχικά δεν είχε καμία σχέση με τα Χριστούγεννα. Η Μπέρτστα ήταν μια θεότητα που ζούσε στις Άλπεις, κατά την εποχή που επικρατούσε ο παγανισμός, και το όνομά της
τρομοκρατούσε τα παιδιά στην Αυστρία και τη Βαυαρία. Η τρομερή Μπέρτσιτα, σύμφωνα με το θρύλο, εμφανίζεται κατά τη διάρκεια των Χριστουγέννων και πιο συγκεκριμένα τη 12η νύχτα, αναζητώντας τους άπλιστους και τους τεμπέληδες ώστε να τους σκίσει το στομάχι και να τους βγάλει τα άντερα, τα οποία και αντικαθιστά με πέτρες, σκουπίδια και σανό, ενώ όσοι είναι γενναιόδοροι και εργατικοί τους δορίζει ασημένια νομίσματα. Τα δαιμονικά τέρατα που είναι γνωστά ως τρατζέλε είναι βοηθοί της φράου Πέρστα και τρώνε τα αποφάγια από τις γιορτές, ενώ κάποιες φορές, σύμφωνα με το θρύλο πάντα, όταν συναντούν κακά παιδιά, ως τιμωρία κλέβουν τα δώρα τους, τα βασανίζουν και έπειτα τα κάνουν κομμάτια. Οι καλικάτζαροι είναι όντα που εμφανίζονται στη γη την παραμονή των Χριστουγέννων, περίπου για 12 ημέρες μέχρι τα Θεοφάνεια, ώσπου να γίνει δηλαδή ο αγιασμός των υδάτων. Ο μύθος τους φυσικά προέρχεται από τα μέρη μας. Οι αρχαίοι πίστευαν πως όταν οι νεκροί έβρισκαν την πόρτα του Άδη ανοιχτή, τότε έβγαιναν στον πάνω κόσμο και τριγυρνούσαν παντού. Οι καλικάτζαροι έρχονται στον κόσμο μας με παρόμοιο τρόπο. Ο αρχαιολόγος Κωνσταντίνος Ρωμαίος υποστήριξε πως οι καλικάτζαροι προέρχονται από τις αρχαίες κύρες που ήταν οι ψυχές των νεκρών, ενώ ο θρύλος αναφέρει πως ζουν τον περισσότερο καιρό μέσα σε σπήλαια στα έγκατα της γης. Οι καλικάτζαροι την ημέρα κοιμούνται γιατί φοβούνται τον ήλιο και όλο το χρόνο προσπαθούν να πριονίσουν το δέντρο της ζωής, που είναι παγκόσμιο σύμβολο ενός νοητού συνδέσμου μεταξύ του ουρανού, της γης και του κάτω κόσμου. Οι καλικάτζαροι θεωρούνται μοχθηρά και πονηρά όντα, όμως δεν μπορούν να βλάψουν τους ανθρώπους παρά μόνο να τους πειράξουν, να τους ενοχλήσουν ή να τους φοβερήσουν. Κάθε περιοχή της Ελλάδας έχει τα δικά της έθιμα σχετικά με την εμφάνιση των καλικάτζαρων. Στα Επτάνησα πιστεύουν πως είναι αόρατες δυνάμεις που μπορούν να κάνουν δεκάδες κακά. Υπάρχει επίσης η δοξασία πως αν κάποιος μιλήσει με καλικάτζαρο, αυτός μπορεί να του πάρει τη μιλιά. Ο λαός μας έχει φανταστεί τους καλικάτζαρους με διάφορες μορφές, όμως το κοινό γνώρισμά τους είναι η ασχήμια τους, αφού περιγράφονται ως κακομούτσουνοι, κουτσί και στραβομούριδες. Ενώ σύμφωνα με τις απεικονίσεις, είναι άσχημα, μαυριδερά και τριχωτά όντα με κατακόκκινα γουρλωτά μάτια, μακριά χέρια και γαψά νύχια, αλλά και ουρά ίδια με αυτή του διαβόλου. Guys, αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα, ελπίζω να το βρήκατε όλοι ενδιαφέρον. Για εσάς που θα σχολιάσετε πως ξέχασα τον Γκράμπους αλλά και άλλα τέρατα των Χριστουγέννων, θέλω να σας πω πως το βίντεο αυτό θα έχει και συνέχεια, αφού την επόμενη εβδομάδα που θα είμαστε και λίγο πιο κοντά στα Χριστούγεννα, θα βγει το δεύτερο μέρος με τα χριστουγεννιάτικα τέρατα που θα περιέχει, μαντέψτε, και τον Γκράμπους. Όσοι δεν είστε συνδρομητές στο κανάλι του Weirdo, μπορείτε να κάνετε ένα subscribe γιατί ανεβάζω κάθε εβδομάδα καινούργια ενδιαφέροντα βίντεο. Κάντε ένα like και share όσοι απολαύσατε το βίντεο. Να έχετε μια όμορφη εβδομάδα και εμείς θα τα ξαναπούμε όπως πάντα στο επόμενο επεισόδιο.